σε μείζον θέμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετέτρεψαν το πρόβλημα με τις ελαιοκαλλιέργειες, βουλευτές του νησιού, με μια βροχή ερωτήσεων που υπέβαλαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη. Οι ερωτήσεις είχαν κοινό παρανομαστεί την ανάγκη αποζημίωσης των παραγωγών και στήριξης του προϊόντος, περιγράφοντας ότι πρόκειται για μια από τις χειρότερες χρονιές που έχουν ποτέ καταγραφεί στο νησί. Δέστε το, και αυτό είναι ουσιαστικό που θα σας πω, ποια είναι η τελευταία φορά τα τελευταία 15-20 χρόνια που αποζημιώθηκαν ελαιοπαραγωγοί. Δεν θα βρείτε. Άρα, να βλέπετε να κατατίθετε τόσες ερωτήσεις, να βλέπετε την αγωνία του κόσμου, νομίζω ότι πρέπει άμεσα να βρείτε λύση, να αποζημιωθεί, και μην ξεχνάμε όλοι ότι είναι ένα εθνικό προϊόν. Το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας θα πρέπει να το δούμε καταρχήν με εθνικό σχέδιο, να δούμε το θέμα της αποζημίωσης, ότι είναι η πολυπαραγοντική αιτία της απομείωσης του εισοδήματος, και ταυτόχρονα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη σύσκεψη που ανταποκριθήκατε και θα γίνει 5 του Δεκέμβρη στο Ηράκλειο, να δούμε πώς προχωρούμε για να μπορέσουν την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι, γιατί δεν το βλέπω να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά οι άνθρωποι, αν δεν υπάρξει φέτος λύση. Ο Σοκράτης Βαρδάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κεγκέρογλου από το ΚΙΝΑΛ, ο Μανώλης Σιτιχάκης από το ΚΚΕ και μαζί ο Σταύρος Αραχοβίτης, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ζήτησαν από τον Υπουργό να δει η πολιτεία με ουσιαστικό τρόπο το θέμα, μιλώντας για ολοσχερή καταστροφή που οφείλεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι μέτρα θα πάρετε, πρώτον για την άμεση καταγραφή και αποζημίωση της συνολικής ζημιάς από τον ΕΛΓΑ? Γιατί ο παραγωγός έχει πληρώσει τον ΕΛΓΑ και τον πληρώνει και αδρά, και στο ύψος της παραγωγής για το σύνολο των αγροτών. 2. Να απαλλαγούν οι πληγέντες αεροπαραγωγοί από τα διάφορα χαράτσια, έφυγα, δημοτικά τέλη. 3. Να εξασφαλιστεί ενιαία, πανελλαδικά, οργανωμένη, επιστημονικά και άρτια και ασφαλή εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας. Να προσληφθεί προσωπικό. Οι βουλευτές επιπλέον αναφέρθηκαν και στο πρόβλημα με το δάκο και με το γλοιοσπόριο, που επέτειναν τα καταστροφικά αποτελέσματα για τη σοδιά της ελιάς, αλλά και την υποβάθμιση του ελαιολάδου. Οι επιπτώσεις πραγματικά είναι τραγικές, όχι μόνο στην τόπια αγορά, αλλά και στη διεθνή αγορά, καθώς μιλάμε για υποβάθμιση της φήμης, της αξίας του κριτικού ελαιολάδου και όχι μόνο. Αν η ζημία οφείλεται στο δάκο, όπως ξέρετε, δεν αποζημιώνεται ούτε από τον ΕΛΓΑ, ούτε από τα ΨΕΑ. Συμφωνούμε? Είναι καθαρό αυτό? Καθαρό. Και θα ανοίξει μετά μια συζήτηση για το αν έχει γίνει καλά ή κακά η δακοκτονία. Και αν το πρόγραμμα της δακοκτονίας ενήργησε ή δεν ενήργησε. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν θέλω να είμαι βιαστικό σε αυτά τα πράγματα, θέλω να περιμένω επιστημονικά πορίσματα. Παρέμβαση με σχετική ερώτηση για το θέμα έκανε και ο Παύλος Πολάκης, που ζήτησε άμεσα αποζημιώσεις των παραγωγών θερμοκηπιακής καλλιέργειας στις περιοχές του Νομού Χανίων που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, προτείνοντας λύσεις για την αποζημίωση από το ειδικό ταμείο αποζημιώσεων μικρής έκτασης που είχε χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες περιπτώσεις, όπως είπε, καταστροφών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτήστε. Όπως είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι δεν είναι δυνατόν για τα μοσχάρια της Ιρλανδίας λόγω Brexit να δίνει 50 εκατομμύρια. Και εδώ για το βασικό προϊόν, που είναι εθνικό προϊόν για τη χώρα, να μην μπορεί να δώσουν. Απαιτήστε το. Και να το στηρίξουμε και με τους δικούς μας βοηθούς κτλ.